Όλοι χαιρόμαστε που ζούμε. Είναι ωραία η ζωή. Ο καλός Θεός μας έχει πλάσει για να ζούμε. Γνώρισα τον πατέρα μιας κοπέλας και μου έλεγε πόσο χαρούμενος ήτανε που η κόρη του τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο στην πόλη σας και πήγε με το πτυχίο. Είχαμε ετοιμάσει το γάμο, περιμένε να πάρει το πτυχίο για να μην έχει μετά δεσμεύσεις και ετοιμάσανε και το γάμο. Την παραμονή του γάμου ετοιμάζανε το σπίτι, όλα στολισμένα. Ανέβηκε η κοπέλα να διορθώσει κάτι σε μια κουρτίνα και έπεσε νεκρή. Οι γιατροί είπανε αλλεργικό σοκ. Ποιος ξέρει τι της το προκάλεσε. Και την άλλη μέρα, αντί για τον γάμο, την εντύσανε νύφη και την εθάψανε. Έγινε η κηδεία της. Και προσπαθούσαμε, λέει ο πατέρας, να κρατήσουμε το νεαρό που θα την παντρευότανε, γιατί ήθελε να πέσει και αυτός μέσα στον τάφο με την κοπέλα του. Τι νόημα έχει μια τέτοια ζωή? Γιατί να γεννηθεί αυτή η κοπέλα? Δεν πρέπει να είναι έτσι η ζωή. Εδώ πάλι στην πόλη σας ένα καλό παιδί έρχεται στο κελί και μου λέει πόσο ευτυχισμένος είναι με την γυναίκα του, μια νεαρή και εκείνη που την υπεραγαπούσε. Και είναι έγκυος η κοπέλα. Η γυναίκα του. Βγήκα έξω, ήρθα εδώ, την γνώρισα, μια υπέροχη νεαρή γυναίκα, ένας άνθρωπος χαρούμενος, με χιούμορ, τρεις ευτυχισμένοι με το παιδάκι στην κοιλιά και λέω, να, πραγματικά έτσι πρέπει να είναι η ζωή όλων όνων. Πήγε να γεννήσει και γέννησε ένα υγιέστατο μωράκι και μαζί με το παιδάκι της έβγαλαν και όλα τα σπλάχνα γιατί είχε ένα τεράστιο καρκίνο και δεν μπορούσαν από πριν να κάνουν τίποτα. Και το καλό παιδί να κλαίει και να φωνάζει. Γέροντα, πες στο Θεό ότι έκανε λάθος. Εγώ είμαι ο κακός. Εμένα να πάρει. Να αφήσει το κορίτσι μου να ζήσει. Τα παιδιά χωρίς πατέρα μεγαλώνουνε, χωρίς μάνα δεν μεγαλώνουνε. Πες του Θεού να πάρει εμένα. Αλλά ο Θεός πήρε την νεαρή μητέρα.